δεν με έκλεψαν, δεν μου πήραν το κινητό, απλώς με έδιραν. Φοβάμαι και τώρα, αλλά δεν φοβάμαι για μια επίθεση πια. Mm-hmm. Γιατί είδαν, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ξεθυμάνανε, δεν ξέρω τι κάνανε. Φοβάμαι γενικότερα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι χειρότεροι φόβοι του σπουδαίου συγγραφέα Μένικου Μανταρέα έγιναν πραγματικότητα. Τον γρονθοκόπησαν μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι του στην οδό Ζακύνθου στην Κυψέλη. Όπως είχε περιγράψει πριν από περίπου 2 χρόνια στη Ρελιστάη, είχε δεχτεί επίθεση έξω από το σπίτι του. Αυτή η φορά όμως στάθηκε μοιραία για τον συγγραφέα. Τον αγαπούσαμε όλοι. Οι γείτονες του Μένικου Μανταρέα είναι συγκλονισμένοι από το θάνατό του. Κλαίνε για τον γλυκό άνθρωπο, όπως τον χαρακτηρίζουν, που χάθηκε. Ήταν πολύ αγαπητός, πολύ χαμηλών τόνων, γλυκός, καλημέριζε πάρα πολύ. Έχουν πολύ στεναχωρηθεί όλοι. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άριστος συγγραφέας. Γλυκύτατος άνθρωπος. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών, οι κακοποιοί περίμεναν τον Μένικου Μανταρέα στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Αφού τον γρονθοκόπησαν, τον έσυραν μέχρι το διαμέρισμά του. Εκεί συνέχισαν να τον χτυπούν μέχρι που έπεσε νεκρός επάνω στο κρεβάτι του. Ακούσαμε φασαρία κατά τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 1 και. Πώς γίνεται ένα συγγραφέας, είναι ένα από αυτά τα μυστήρια της φύσης, το οποίο κανείς ποτέ δεν έχει λύσει. Το πρόσωπο του ανθρώπου που δολοφόνησε το Μένικου Μανταρέα να ζητούν από τις κάμερες ασφαλείας οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών. Από το Σάββατο έχουν συγκεντρώσει στα γραφεία της ασφάλειας όλο το υλικό από τις κάμερες της περιοχής που βρίσκονται γύρω από το σπίτι του συγγραφέα. Αναζητούν έστω και ένα πλάνο ή μια φιγούρα από τους κακοποιούς ή τον κακοποιό που επιτέθηκε στον άτυχο συγγραφέα. Ήταν μαζί με έναν άλλον κύριο, κάνανε παρέα. Οι δυο τους ήταν. Είχε τη γυναίκα του παλιά, η οποία πέθανε από καρκίνο, αλλά και αυτός νομίζω τώρα έκανε κάτι θεραπείες εδώ και θανάτους. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Μένικου Μανταρέας, όπως σχεδόν κάθε μέρα, συναντήθηκε με τους φίλους του σε καφετέρια της περιοχής. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με στενό του φίλο, τους είπε πως πάει για λίγο μέχρι το σπίτι του για να πάρει τα χάπια του. Η ώρα όμως περνούσε και ο Μένικου Μανταρέας δεν επέστρεφε. Ο φίλος του ανησύχησε και άρχισε να του τηλεφωνεί, αλλά ο άτυχος συγγραφέας δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ήταν από εδώ ή απ' έξω κάπου και πήγαινε προς το σπίτι του. Η παρέα του κάθισε εδώ πέρα να πιει ένα καφέ και τον περίμενε. Και δεν ήρθε. Αμέσως ο φίλος το ενημέρωσε τον ανιψιό του, ο οποίος έχει κλειδιά από το διαμέρισμα και πήγε να δει τι συμβαίνει. Η πόρτα δεν είχε ίχνη παραβίασης, ενώ εσωτερικά το διαμέρισμα είχε την εικόνα ότι κάποιος έψαχνε να βρει κάτι. Ήτανε σπάνιος άνθρωπος ο Μανταρέας. Στο μεταξύ, το τελευταίο βιογραφικό σημείωμα του Μένικου Μανταρέα, όπως ο ίδιος το διόρθωσε, έδωσαν στη δημοσιότητα οι εκδόσεις Πατάκη, την ίδια στιγμή που ο κόσμος των γραμμάτων θρηνεί την ξαφνική του απώλεια. Μεγάλωσε στη Βικτόρια, ζει στην Κυψέλη, έγραφε ο ίδιος, ενώ είχε διορθώσει τη φράση «γεννήθηκε στην πλατεία Αμερικής». Ενώ έγραψε επίσης πως «το βιβλίο αυτό άρχισε και τελείωσε με το θάνατο της Λιλίσκου Μανταρέα». Πρόκειται για το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Θησαυρός του χρόνου». Στο εξώφυλλο είναι η φιγούρα της συντρόφου της ζωής του, της Λιλής. Όταν τελειώνω όμως ή όταν πλησιάζω προς το τέλος, συνήθως το διάβαζε η γυναίκα μου. Επειδή η γυναίκα μου δεν υπάρχει πια, ο πιο στενός μου φίλος ή αυτός που έχω περισσότερο εμπιστοσύνη. Φέτος ο Μένικου Μανταρέας με το 24ο μυθιστόρημά του συμπλήρωσε 52 χρόνια στην ενεργό συγγραφική δράση και στο διάστημα αυτό μας χάρισε μερικά από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Βιοτεχνία Ιαλικών, η Κυριακούλα, το Κουρίο, ο Ωραίος Λοχαγός, η Φανέλα με το 9, η Συμμορία της Άρπας, η Μυρωδιά τους, με κάνει να κλαίω και πολλά άλλα. Αυτό που ενοχλεί τις κοινωνίες είναι το να είσαι διαφορετικός. Είτε επειδή είσαι ομοφυλόφιλος, είτε επειδή είσαι συγγραφέας. Ακόμα και το συγγραφιλίκι στη δική μου εποχή που ήμουν 20 χρονών ήταν κάτι λίγο στραβό, κάτι πλάγιο, κάτι όχι πολύ περίεργο για εκείνη την εποχή. Ο Μένικου Μανταρέας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1931 και ήταν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς της ελληνικής πεζογραφίας. Όταν ξεκίνησα, δούλευα σε ένα γραφείο. Είχα ένα ωράριο αρκετά σκληρό και απόγευμα δουλεύαμε τότε και πήγαινα σπίτι, κοιμόμουν λίγο και σηκωνόμουν και έγραφα βράδυ. Για να φτάσω εδώ που έφτασα, νομίζω ότι χρειάστηκε να θητεύσω σε μια σειρά αποτυχίες, έχει πει ο ίδιος. Ενώ έχει εξομολογηθεί πως αποτυχία είχε και στη σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος δεν ήθελε ο γιος του να γράφει. Δεν ήθελε να εκτίθεμαι. Ονόμαζε μάλιστα τα χαρτιά μου βρωμιές. Βεβαίως του χρωστάω ότι με αυτόν τον τρόπο με προφύλαξε από ένα κλίμα ενθάρρυνσης. Δηλαδή, το να με πουν παιδί θαύμα, κάτι που κολακεύει τις οικογένειες, έχει δηλώσει ο ίδιος.